Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και εμείς φυσικά είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, να προάγουμε όπως κάνουμε πάντα το αθλητικό ιδεώδες. Το αθλητικό ιδεώδες που σύμφωνα με τους προγόνους μας είναι το σύνολο των αρχών και των αξιών με τις οποίες ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός εμπλούτησε τον αθλητισμό, προάγοντάς τον σε μέσο εξάσκησης του σώματος, καλλιέργειας του πνεύματος, εξευγενισμού της ψυχής και σύσφυξης των ανθρώπινων σχέσεων. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βόλεϊ, ένας από τους μεγαλύτερους, από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας μας, είναι ο Ηρακλής. Μαζί μου έχω δύο μέλη της ομάδας, τον προπονητή, τον Γιάννη Ορφανό και τον παίκτη της ομάδας, τον Αλέξανδρο Χίρα. Θα μιλήσουμε για το ελληνικό βόλεϊ, θα μιλήσουμε και για τον Ηρακλή φυσικά, για να δούμε πώς πάει η φετινή πορεία, πώς εξελίσσεται το πρωτάθλημα, αλλά και γενικότερα ποιοι είναι οι στόχοι του γυρεού, της ομάδας που έχει γράψει, νομίζω, την δικιά της ιστορία με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα για εμάς. Και καλή χρονιά φυσικά. Αλέξανδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσένα. Θα ήθελα να κάνεις ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την φετινή Volley League. Είναι ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, δύσκολο σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια, με την εμπειρία σου από τα προηγούμενα χρόνια. Πώς τη βλέπεις, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα? Αν το πούμε αναδρομικά, το ελληνικό Volley σίγουρα έχει πέσει τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως το βλέπουμε εμείς από μέσα, μπορώ να πω ότι χρόνο με τον χρόνο προσπαθεί. Και όλοι προσπαθούμε μαζί βασικά γι' αυτό, να γίνεται καλύτερο. Έτσι και φέτος νομίζω ότι είναι ένα σκαλί πάνω. Βλέπουμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα, πολύ ανταγωνιστικό. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν συνέχεια την έκπληση, κερδίζοντας και παίρνοντας πόντους στα μεγαθύρια του αθλητισμού. Και αυτό αυτόματα το κάνει να φαίνεται να πάει καλύτερα. Mm-hmm. Κύριε Ορφανή, και εσείς από την δικιά σας προπονητική σκοπιά, πώς τη βλέπετε τη Volley League φέτος? Εντάξει, ξεκίνησε πολύ άσχημα. Δηλαδή, το πρωτάθλημα δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στο να κλείσουν οι 10 ομάδες. Δηλαδή, δύο ομάδες ήταν μέχρι και τελευταία στιγμή να μην κατέβουν στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό καλό δεν είναι πολύ καλό για το ελληνικό βόλεϊ. Δεν είναι καθόλου καλό το να φτάνουμε αρχές Σεπτέμβρη και να μην ξέρουμε πόσες ομάδες θα κατέβουν, αν θα κατέβουν. Αυτό δείχνει ότι οι ομάδες έχουν φτάσει σε ένα σημείο που θα το έλεγα εγώ σημείο μηδέν. Και δείχνει και αντικατατροπτίζει και όλο το βόλεϊ το ελληνικό. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να φτιάξει η Volley League να συστήσει ένα πρωτάθλημα 10 ομάδων και όντως να γίνονται κάποια παιχνίδια. Σίγουρα υπάρχουν διάφορες ταχύτητες μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα. Εγώ θα έλεγα ίσως και τρεις ταχύτητες μέσα. Μια ταχύτητα η οποία πάει για τα play-off το 1-4, μια ταχύτητα που θεωρώ ότι είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς που κλείνουν την εξάδα και μια κάτω ταχύτητα, 2-3 ομάδες οι οποίες δυσκολεύονται πάρα πολύ και θα παλέψουν για την παραμονή. Νομίζω ότι χρειάζεται, πρέπει να το κοιτάξουμε όλοι αυτό. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ξεκινήσαμε φέτος και να λέμε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν ξέραμε πότε θα ξεκινήσει και δεν θα μπορούσε καν να κάνει κίνηση. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Από τους παράγοντες, τους προπονητές, τους αθλητές. Νομίζω ότι όλοι πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε καλύτερα το κομμάτι αυτό. Αλέξανδρε, να πάμε στα του Ηρακλή τώρα, στα ενδότερα, στα δικά σας. Πώς ξεκίνησε η χρονιά, δηλαδή το καλοκαίρι, ποιοι στόχοι τέθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και πού βρίσκεστε σε αυτό το σημείο, είστε στην πέμπτη θέση της Volley League? Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε ίσως με διαφορετικούς στόχους από αυτούς που καταλήξαμε αυτή τη στιγμή να κυνηγάμε. Με τα προβλήματα που βρήκαμε στην αρχή της χρονιάς, αλλάξαμε λίγο τους στόχους μας. Έπεσε λίγο η δυναμικότητά μας με τη φυγή των δύο ξένων. Παρ' όλα αυτά, συσπηρωθήκαμε, μπήκαμε μέσα στο γήπεδο και αν με ρωτάς αγωνιστικά, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ούτε πολύ μακριά από τους πρώτους στόχους, αλλά ούτε και πολύ κοντά. Παρ' όλα αυτά, ο Ηρακλής δείχνει δυνατός. Δείξαμε, νομίζω, χαρακτήρα και παρότι μας μετά από αυτά που έγιναν στην αρχή, μας είχαν ότι ο Ηρακλής δεν θα πάει καλά, ο Ηρακλής θα είναι στις τελευταίες ομάδες κτλ. Καταφέρνουμε, είμαστε πέμπτη και παίζουμε πολύ καλό βόλι και θα συνεχίσουμε να παίζουμε καλό βόλι και στο δεύτερο γύρο. Και ευελπιστώ να καταφέρουμε το δεύτερο κλάδο των στόχων μας και όχι μόνο να πλησιάσουμε και το πρώτο σκέλος. Mm-hmm. Κύριε Ορφανέ, υπήρχε πίστη εξ αρχής από εσάς ως προπονητής αυτού του συνόλου, αυτής της ομάδας, ότι το φετινό ρόστερ, η φετινή ομάδα, το φετινό σύνολο
μπορεί να κάνει κάτι πολύ καλό στο φετινό πρωτάθλημα, να φτάσει τους στόχους του και ενδεχομένως να τρυπήσει για το ταβάνι. Ναι, έτσι ξεκινήσαμε. Φτιάξαμε ένα ρόστερ το να πάμε να χτυπήσουμε και να προσπαθήσουμε να είμαστε στις πάνω ομάδες του πρωταθλήματος. Όταν λέω πάνω ομάδες, εννοώ μέσα στην τετράδα του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι θα τα καταφέρναμε αυτό. Τελικά, για οικονομικούς λόγους, καθαρά η ομάδα έκανε για μείωση μπάτζετ ουσιαστικά, οικονομικούς λόγους. Διώξαμε τους δύο παίκτες, τους ξένους. Πήγαμε σε ένα ελληνικό ρόστερ. Νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, ψάχναμε να φτιάξουμε την ομάδα. Δηλαδή, κοιταζόμασταν μέσα στις προπονήσεις, βλέπαμε ότι μπορούμε και θέταμε συνέχεια, λέγαμε πάμε και λίγο παρακάτω, πάμε και λίγο παρακάτω. Οπότε νομίζω ότι από την αρχή και με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να θέσουμε κάποιους στόχους συγκεκριμένους. Τους ψάχναμε τους στόχους μετά τη φυγή των ξένων παικτών, εντάξει. Το θετικό είναι από την άποψη τη δικιά μου είναι ότι έχουμε Έλληνες, πάρα πολύ αξιόλογους Έλληνες παίκτες και ουσιαστικά μέσα από τη δουλειά και όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει έχουμε φτάσει να είμαστε τώρα στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, που για μένα είναι επιτυχία για αυτήν την ομάδα. Για έναν προπονητή ο οποίος το καλοκαίρι και για κάποιο διάστημα δουλεύει με ένα συγκεκριμένο ρόστερ, το να του φύγουν δύο παίκτες, τρεις παίκτες αναλόγως τον αριθμό κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τι αλλάζει, είναι πολύ δύσκολο αυτές οι τρύπες να μπαλωθούν, να κλείσουν και να συνεχίσει η ομάδα να ρολάρει κανονικά? Είναι πολύ δύσκολο, είναι δύσκολο. Αλλά με τη θέληση των παικτών και με την προσπάθεια αυτό το έχουμε καταφέρει. Γιατί είναι δεύτερη φορά αυτή τη στιγμή μέσα στο πρωτάθλημα, την ώρα του πρωταθλήματος, που μας φεύγει κι άλλος παίκτης. Και μιλάω για τον Γιώργο τον Τζουμάκα, ο οποίος έφυγε αυτή τη στιγμή τα Χριστούγεννα για να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Οπότε πρέπει να καλύψουμε τη θέση του. Έχουμε παίκτη βέβαια και αξιόλογο παίκτη όπως είναι ο Χάρης Σακόγλου, αλλά καλός ή κακός πρέπει ξανά η ομάδα να δεθεί και με το Χάρη μαζί. Εντάξει. Οπότε δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά ως τώρα έχουμε δείξει ότι τα καταφέρνουμε. Mm-hmm. Αλέξανδρε, επειδή ήθελα να την κάνω αργότερα την ερώτηση για τον Τζουμάκα, αλλά ο coach μου έκανε την πάσα. Στη θέση του πρώην συμπαίκτη σου πλέον, του Τζουμάκα, θα πήγαινες στο Ιράν, θα επέλεγες μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση, να συνεχίσεις εκεί την καριέρα σου? Θεωρείς ότι είναι μια σωστή επιλογή, μια λάθος επιλογή, καθαρά για εσένα, όχι για τον ίδιο τον Τζουμάκα? Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ σκέψη μια τέτοια κίνηση. Ο Γιώργος μόνο το σκέφτηκε, το είδε τα θετικά και τα αρνητικά, τα ζήγησε και το έκανε. Εγώ, ίσως μια άλλη στιγμή της ζωής μου να το έκανα. Θα έπαιρνα αυτό το μικρό το ρίσκο για να πάω να παίξω σε μια τέτοια χώρα για αυτό το χρονικό διάστημα. Αν τα οικονομικά που θα έκλεινα θα ήταν αξιόλογα και καλά κατά την κρίση μου, ναι, θα το έκανα. Τώρα νομίζω πως όχι. Είναι πολύ δύσκολο νομίζω να πας σε μια τέτοια χώρα και να αγωνιστείς για μια ομάδα ενώ ξέρεις ότι έξω δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή τη στιγμή, εσύ ως μέλος αυτής της ομάδας, ως παίκτης του Ηρακλή, θεωρείς ότι έχετε όλα τα περιθώρια για να βελτιωθείτε ακόμα περισσότερο στον δεύτερο γύρο και να φτάσετε στους στόχους σας, να φτάσετε στην εξάδα ενδεχομένως και στην τετράδα? Έχετε έναν ολόκληρο γύρο στη συνέχεια. Όλα αυτά βγαίνουν μέσα από την προπόνηση. Γίνεσαι καλύτερος κάθε μέρα με την προπόνηση. Και όσο είμαστε συσπηρωμένοι και μια γροθιά και κάνουμε προπονήσεις και προσπαθούμε για το καλύτερο, είμαι σίγουρος ότι θα γινόμαστε καλύτερα. Σίγουρα μια ομάδα όσο πιο πολύ δουλεύει μαζί, τόσο είναι εφικτό να παίζει και καλύτερα. Όπως είπε ο κόουτς, παρά τη φυγή του Γιώργου, έχουμε τον Χάρη. Νομίζω ότι θα είναι μια αξιόλογη αλλαγή, λύση, να το πω έτσι. Ο Χάρης, ας μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια και είναι ένας παίκτης που έχει τα προσόντα να αγωνιστεί και όχι μόνο να έρθει όπως ήρθε σαν λύση από τον πάγκο, αλλά και γενικότερα να πάρει θέση βασικού. Θα την καλύψει πιστεύω άριστα και θα βρούμε τα πατήματά μας πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Θέλω να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Θέλω να μιλήσουμε και για τα προβλήματα, γιατί από όσο γνωρίζουμε αντιμετωπίζει προβλήματα η ομάδα. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτά και αν μπορούν να βρεθούν λύσεις ώστε ο Ηρακλής να ρολάρει και πάλι, να μην αντιμετωπίζει προβλήματα και να πραγματικά να πορευθεί σε στέρεες βάσεις. Σε πολύ λίγο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.